Αυτή η κατεύθυνσή μας για μας είναι αμετάθετη. Είναι θέση μας. Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας. Δεν είναι καν ιδεολογικό θέμα. Κανονικά έπρεπε αυτό, σε αυτό το θέμα να υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση διεκδίκησης για τη διαγραφή του μεγαλύτερου χρέους ως όρο επιβίωσης της χώρας. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση, με επιχειρήματα, με ουσία, θα μπορέσουμε να πείσουμε για να υπάρξει αλλαγή. Αλλαγή ως προς την κατεύθυνση που έχει σήμερα το ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά το χρέος. Και αυτή η αλλαγή δεν θα αφορά μόνο την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει γενικότερη για να διαγραφεί χρέος, ιδιαίτερα στον Νότο, μεγάλο μέρος του χρέους, πράγμα που θα είναι ανάσα για να προχωρήσει όλη η Ευρώπη σε μια άλλη λογική. Και ιδιαίτερα σε μια φάση κρίσης στην Ευρωζώνη και ηφαισιακών τάσεων οι οποίες αναζωπυρώνονται με πολύ ανησυχητικές προεκτάσεις. Αυτή είναι η δική μας θέση. Και αυτή θα τη διεκδικήσουμε με όλα τα δημοκρατικά μέσα που έχουμε. Δεν απαντάω. Εγώ δεν απαντάω στο ερώτημα, κύριε Χατζή. Γιατί? Αν θα χάσω, τι θα κάνω. Όχι, εγώ αν θα χάσετε. Ότι δεν θα χάσω. Είναι θέμα ήττας. Είναι θέμα άρνησης. Εμείς πιστεύουμε των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων και σου λένε κυρίες, δεν θέλουμε να σου πει. Πάμε με αισιοδοξία, με τη στήριξη του ελληνικού λαού. Ότι σωστό, θα έχουμε, καλά κάνετε, έτσι είναι. Θα πετύχουμε. Βεβαίως. Και νομίζω ότι θα πετύχουμε σε αυτό το πράγμα. Το θα πετύχουμε όμως, ξέρετε, ευχή είναι μια αυτό. Εθνική υπόθεση. Δεν είναι μια υπόθεση κομματική του ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχετε έπρεπε δίκιο, αλλά είναι ευχολόγιο, κύριε Λαφαζάνη. Δεν είναι καθόλου ευχολόγιο. Μα πώς δηλαδή. Δεν είναι καθόλου εσείς ευχολόγιο. Εσείς το είπατε τώρα. Κύριε Χατζή, για θα να ξεκινήσετε κάποιο λέτε. Πράγμα, πρέπει να αρχίσετε να το διεκδικείτε. Σύμφωνοι. Η Ελλάδα έπρεπε να διεκδικήσει από την πρώτη στιγμή. Σωστά. Από την πρώτη στιγμή, αντί να παραδοθεί στην Τρόικα και να μπούμε σε αυτή την απίστευτη περιπέτεια που μας έχει φέρει σε αυτά τα πράγματα. Έπρεπε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να θέσουν από την αρχή το θέμα της διαγραφής του χρέους. Αυτό δεν είναι τέτοιο. Όταν το έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ και από την πρώτη στιγμή εντιόκετο με την έννοια ότι θεωρείται εξοβελιστέο. Επειδή, αυτό, κύριε Λαφαζάνη, θεωρείται ότι είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Επειδή βέβαια, φαίνεται. Πέρασαν τα χρόνια και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης που να μην πιστεύει ότι αν δεν υπάρξει διαγραφή μεγάλου μέρους, του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Διότι αυτή η τακτική του δεν. Θέλω κούρεμα, που είπε ο κύριος Χαρδούβελης, αυτή η τακτική του κυρίου Σαμαρά δεν μας επιτρέπεται, ναι. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Το βάζουμε στην άκρη. Επειδή, και πάμε. Επειδή, κύριε Λαφαζάνη, πάμε σε μία λογική που λέει μείωση των επιτοκίων και επιμήκυνση, αυτό δεν είναι λογική απάντηση επειδή στο μιλήσαμε, πρόβλημά μας. Επειδή γιατί μιλήσαμε, επειδή μιλήσαμε για αυτό που είπε ο Ρέγκλινγκ, που πράγματι είπε ότι τέλος πάντων κάποια από τα χρήματα του Χουσού μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για το προϋπολογισμό σήμερα στη Real, μιλάει για το χρέος. Και λέει δεν υπάρχει καμία διάθεση στην Ευρώπη και στο Δούνου του να μιλήσουν για κούρεμα του ελληνικού χρέους. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή προδιαγράφεται. Από την ελληνική κυβέρνηση. Ακούστε με. Προδιαγράφεται. Όταν δεν υπάρχει. Το ερώτημα. Όχι, θα τα ακούσετε κι εσείς. Όταν δεν υπάρχει διάθεση από την κυβέρνηση να διεκδικήσει αυτό το θέμα. Σύμφωνοι. Θα πει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Σύμφωνοι. Έχω εγώ διάθεση. Σύμφωνοι. Να επειδή προδιαγράφεται μία. Ακούστε με, κύριε Κριτζέ. Επειδή προδιαγράφεται μία με τοπική. Η θέση για κούρεμα του χρέους μπαίνει εξ αρχής διαπραγμάτευσης ή μπορεί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να πει εντάξει, ας μιλήσουμε για επιμήκυνση και άλλους τρόπους και στο βάθος της τετραετίας να δούμε πώς πάμε σε κούρεμα. Το κούρεμα τίθεται εξ αρχής. Βεβαίως. 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 Κύριε Μάλλη,